Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια από τις μεγαλύτερες πληγές της οικονομικής κρίσης είναι η ολοένα και αυξανόμενη ενεργία. Προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από τις δράσεις που προωθήσαμε, διασφαλίστηκε η επαναπρόσληψη των ορομισθείων, των συμβασιούχων εκπαιδευτικών και η εργοδότηση των αποφύτων των στρατιωτικών σχολών. Πέραν τούτων, ανασχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το πρόγραμμα συγχρηματοδοτουμένων με ύψος συνολικής δαπάνης 31 εκατομμυρίων ευρώ, με βάση το οποίο πρόγραμμα εισάγεται στην Κύπρο για πρώτη φορά ο θεσμός της εργασιακής πείρας για νέους ανέργους πτυχιούχους, ο λεγόμενος στάζ στα γαλλικά, και έτσι 2.500 νέοι επιστήμονες θα αρχίσουν να τοποθετούνται σε εργασία στις αρχές Αυγούστου. Δεύτερον, εφαρμόζεται το σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης με ευέλικτες ρυθμίσεις. Μέχρι στιγμής έχει τροχιοδρομηθεί η εργοδότηση 465 ανέργων με προοπτική σημαντικής αύξησης του αριθμού τους μετά και την απόφαση για επέκταση της ωραρίας, επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, με συγχωρείτε, των καταστημάτων. Να σημειωθεί, τρίτον, ότι με το σχέδιο παροχής κινήτρων για εργοδότηση στην τουριστική βιομηχανία έχουν ήδη εργοδοτηθεί άλλοι 1.257 άνεργοι. Στην ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η απλοποίηση των διαδικασιών και η επίσπευση της αξιολόγησης αιτητών με βάση προγράμματα που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εμπορίου και αφορούν την νεανική επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την υλοποίηση του σχεδίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα επιφοληθούν 1.000 περίπου νέοι. Ένα άλλο συναφές μέτρο είναι και η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των δημοσίων πανεπιστημίων, όπως αυξήσουν για φέτος τις θέσεις στενοεισερχομένων κατά 111 και κατά 237 τις θέσεις για μεταγραφές σπουδαστών του εξωτερικού. Πρόσθετα, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η εφαρμογή σχεδίου που αφορά την παραχώρηση κρατικής και δασικής γης σε ανέργους που επιθυμούν να ασκήσουν την γεωργική δραστηριότητα. Η παραχώρηση της γης θα αρχίσει από τον Οκτώβριο, ενώ άρχισε ήδη η προσφορά ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης ανέργων. Παράλληλα, προστήριξη της απασχόλησης στο κτηνοτροφικό τομέα έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η μείωση του ΦΠΑ για το αγροτικό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς από 18% στο 5%, μιλώ για το ΦΠΑ, αλλά και η χρήση του για σκοπούς κίνησης από τους αγρότες, με μειωμένη δηλαδή τιμή. Προκειμένου να ενθαρρύνουμε την απασχόληση, προχωρήσαμε με την παραχώρηση κινήτρου που διαλαμβάνει 25% έκπτωση στις μισθολογικές δαπάνες του φορολογητέου εισοδήματος. Ένα μέτρο που μπορεί να μην αφορά την άμεση απασχόληση, αλλά αν θέλετε ανακουφίζει την αχρίαστη ταλαιπωρία των ανέργων, είναι η σύσταση ενιαίας υπηρεσίας για όσους εγγράφονται στο Μητρό Ανέργων και αιτούνται ανεργιακού επιδόματος. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη από την 1η Ιουλίου. Αντί δηλαδή της προσφυγής ιστογραφείων εργασίας και εν συνεχεία ιστογραφείων κοινωνικών ασφαλίσεων, υπάρχει πλέον μία υπηρεσία προς εξυπηρέτηση των όσων ταλαιπωρούνται από την ανεργία. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Και θα ήμουν, αν θέλετε, ανειλικρινής, αν έλεγα ότι με τα μέτρα που εφαρμόζονται θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανεργίας. Αυτό που επιτυγχάνουμε είναι η άμβληση του προβλήματος. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση είχα εξαγγείλει μια σειρά μέτρων τα οποία και υλοποιούνται. Πρώτον, μειώσαμε τον χρόνο έκδοσης πολεοδομικής άδειας, η οποία δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα για μικρά έργα και 3 μήνες για μεγάλα έργα,
από την ώρα που ολοκληρωμένα υποβάλλεται η αίτηση προς τις αρμόδιες αρχές. Δεύτερον, αυξήσαμε τους συντελεστές δόμησης, ιδιαίτερα για έργα με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Τρίτον, προχωρήσαμε στην άμεση βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν την έκδοση των αδειών οικοδομής. Τέταρτον, αναθεωρήσαμε τα κριτήρια που αφορούν στην άδεια χορήγησης αδειών μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι επενδύουν στην Κύπρο. Πέμπτον, επισπεύσαμε τις διαδικασίες για πρόθεση μεγάλων έργων ανάπτυξης, όπως παραδείγματος χάρη τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, γήπεδα γκολφ, αδειοδότηση διαχείρισης χώρων ελιμερισμού σκαφών, αναψυχής κλπ. Έκτον, παραχωρήσαμε φορολογική έκπτωση 100% μέχρι το 2016 για δαπάνες για την απόκτηση στοιχείων παγίου ενεργητικού που σχετίζονται με την καινοτομία, την έρευνα, την πληροφορική και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έβδομο, παρατείναμε την αυξημένη φορολογική έκπτωση με ελάχιστο ποσοστό το 20% για απόκτηση άλλων στοιχείων ενεργητικού μέχρι το 2016. Όγδο, καθιερώσαμε σαν μόνιμη πρόνοια τη φορολογική απαλλαγή των κερδών των εταιριών από την λογιζόμενη διανομή μερισμάτων τα οποία επανεπενδύονται στην επιχείρηση. Ένατον, προς ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθυστέρησαν στην καταβολή του ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2013, τις απαλλάξαμε από την επιβολή της επιβάρυνσης του επιπρόσθετου τέλους εκ 10% επί του οφειλωμένου ΦΠΑ. Προχωρήσαμε σε μείωση του πρόσθετου τέλους από 10 σε 5, νομίζω ότι ο οφειλόμενος ΦΠΑ για την υπόλοιπη περίοδο του έτους θα καταβληθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Εξάλλου, στα μέτρα ανάπτυξης εντάσσονται και τα κίνητρα για ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας. Με ταχύρυθμες διαδικασίες προχωρούμε στην υλοποίηση της απόφασης για λειτουργία καζίνο στην Κύπρο. Ολοκληρώθηκε ήδη η νέα μελέτη και καταρτίζεται το θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε στην σχετική αδειοδότηση. Προχωρήσαμε στην τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τις μεικτές τουριστικές αναπτύξεις όπως τα κόντο hotels. Με την ψήφιση της από την Βουλή ετοιμάστηκε το νομοσχέδιο, εστάλει, εκκρεμεί στην Βουλή και με την ψήφιση του θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την αδειοδότηση των σχετικών αναπτύξεων. Παραχωρήσαμε σημαντικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της κατασκευής γηπέδων γκολφ και άλλων τουριστικών υποδομών. Αποφασίσαμε και εφαρμόζουμε την πολιτική των ανοιχτών εθέρων, καθιστώντας την πρόσβαση στην Κύπρο πιο εύκολη και φθηνότερη. Έχουμε προχωρήσει σε συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες για συνδέσεις από νέους προορισμούς που θα φέρουν στην Κύπρο δεκάδες χιλιάδες νέους τουρίστες. Κυρίες και κύριοι, προς την προσπάθεια για ανάπτυξη εντάσσεται και η αξιοποίηση της αδρανούσας κρατικής περιουσίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρώτον, αποφασίστηκε η σύσταση αρχής διαχείρισης κρατικής περιουσίας, το νομοθετικό πλαίσιο της οποίας έχει ολοκληρωθεί ή σχεδόν ολοκληρωθεί, και δεύτερο, προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε την καταγραφή της κρατικής περιουσίας προκειμένου να επιτύχουμε τη μεγίστη δυνατή αξιοποίηση της. Την ίδια ώρα έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές. Θεωρώ πραγματικά αδιανόητο να μιλάμε για ανάπτυξη μέσω συμπράξεων δημοσίου και ειδικού ή ιδιωτικού τομέα και μέχρι σήμερα να μην υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που να το επιτρέπει. Αποφασίστηκε επίσης ο τερματισμός του απαράδεκτου φαινομένου, το κράτος να απαιτεί τα προς αυτό οφειλόμενα χωρίς να ανταποκρίνεται στις δικές του υποχρεώσεις. Προς τούτο, η σχετική νομοθεσία προβλέπει το συμψηφισμό εκκρεμουσών οφειλών μεταξύ δημοσίου και φυσικών ή νομικών προσώπων. Υλοποιείται άμεσα, έχει ψηφιστεί από την Βουλή κατά την χτεσινή, κατά την άποψη μου, συνεδρία και υλοποιείται άμεσα μεταξύ άλλων στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, στις κοινωνικές ασφαλίσεις, στο ΦΠΑ, στο χτιματολόγιο
και για χρηματικές ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια. Εάν δηλαδή το κράτος οφείλει σε πολίτη της δημοκρατίας το οποιονδήποτε ποσό, αντί να αξιεί τα οφειλόμενα τυχόν από τον πολίτη, που μπορεί να προέρχονται είτε από το τμήμα εσωτερικών προσόδων της κοινωνικής ασφαλίσης, των ΦΠΑ, ακόμα και τις επιβολές χρηματικών προστήμων, θα πρέπει να τα κατακρατεί από εκείνα που οφείλει στον ιδιώτη. Ο συμψηφισμός ο λεγόμενος. Κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό πως μετά τη σύναψη της Δανειακής Σύμβασης δεν μείναμε αδρανείς στις διεκδικήσεις μας προς την